Δεκτή έκανε το διοικητικό εφετείο Ιωαννίνων την προσφυγή διοικητικού υπαλλήλου του ΤΕΙ Υπήρου και τον οποίο στήριξε νομικά η ΑΔΕΔΗ για τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων διευθύνσεων απόφαση της συγκλήτου του ΤΕΙ. Στην απόφαση αναφέρεται την αναστολή εκτελέσεως πρακτικού της συγκλήτου του ΤΕΙ Υπήρου κατά το μέρος που αφορά τον αποκλεισμό ετούντος από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής για την πλήρωση τριών θέσεων ευθύνης επίπεδου διεύθυνσης του ΤΕΙ Υπήρου που προκηρύχτηκαν με σχετική προκήρυξη και διατάσσει το ΤΕΙ Υπήρου να δεχθεί τη συμμετοχή του ετούντος στα επόμενα στάδια της επίμαχης διαδικασίας επιλογής, χωρίς όμως να παρέχονται σε αυτόν περαιτέρω δικαιώματα από την τυχόν επιλογή του πριν κριθεί το βάσιμο της αιτήσεως ακυρώσεως που εκκρεμεί. Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης εν συμβουλίο επί της εκκρεμούσας αιτήσεως αναστολής. Κερδίσαμε την πρώτη μεγάλη μάχη που θα αποτελέσει οδηγό και κούρα για να ακυρωθούν στην πράξη όλες οι αντιδημοκρατικές, αντισυνταγματικές αποφάσεις του Συμβουλίου, κυρία Γεροβασίλη, και από εδώ και πέρα πλέον δικαιωμένοι όλοι οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στο ενό δικαίωμα της απεργίας αποφύγης και δεν προέβησαν στην αξιολόγηση του υποσταμένου να έχουν δικαίωμα από εδώ και πέρα να προχωρήσουν στην υποβολή αίτηση κατάληψης τέτοιων ευθύνη. Δεν είναι το συνεκτήμητο, όπως ο οδηγός της απόφασης είναι η δικαίωση του συνδικαλιστικού αγώνα τον οποίο δώσαμε όλοι μαζί από τον τετροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο στην ΑΔΕΔΗ μέχρι τους πρωτοβάθμιους εκπροσώπους μας σε όλα τα σωματεία. Έναν αγώνα τον οποίο ξεκινήσαμε οριακά και σημαδιακά σήμερα 13 μήνας, 15 Μαρτίου του 2017, μετά από ένα χρόνο σκληρών αγώνων και την κατανάλωση τεράστιου συνδικαλιστικού κεφαλαίου, μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων και νομική στήριξη, την οποία παρήχε αρνητή σε όλα τα επίπεδα, κατορθώσαμε αυτό το αποτέλεσμα. Σήμερα κερδίσαμε την πρώτη δικαστική μάχη την οποία έχουμε δώσει σαν ΑΔΕΔΗ ενάντια στην αίτηση ακύρωσης αποκλεισμού συναδέλφου από τα ΤΕΙ της Υπήρου. Ήταν μια μεγάλη υπόθεση για μας, ένας αγώνας ο οποίος έχει κρατήσει εδώ και ένα χρόνο ενάντια στην αντισυνταγματική, αντιδημοκρατική τροπολογία την οποία είχε επιβάλει η κυρία Γεροβασίλη, βάσει της οποίας αποκλειόταν όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι συμμετείχαν στο ιερό δικαίωμα της απεργίας αποχής και δεν είχαν προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων τους. Σήμερα για μας είναι μια καινούργια μέρα, γιατί από εδώ και στο εξής και ειδικά αύριο που έχουμε συνάντηση με την κυρία Γεροβασίλη, θα πάμε και θα συζητήσουμε με διαφορετικές συνθήκες και όρους. Κερδίσαμε μια μεγάλη μάχη, την οποία κατοχύρωνε το δημοκρατικό δικαίωμα κάθε δημόσιο υπάλληλο, κάθε Έλληνα εργαζόμενο να μπορεί να συμμετέχει στην απεργία αποχή. Από εδώ και πέρα, εμείς σαν συνδικαλιστικό κίνημα θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, ούτως ώστε η δημόσια διοίκηση να προχωρήσει σε μια αξιοκρατική πλέον επιλογή στελεχών διοίκησης και όχι σε μια επιλογή στελεχών διοίκησης όπως τη θέλει η κυρία Γεροβασίλη και η κυβέρνηση η σημερινή. Είχαμε μεγαλύτερες απαιτήσεις από μια κυβέρνηση της αριστεράς, όμως δυστυχώς διαψευστήκαμε. Και από εδώ και πέρα, όπως έχω πει και κατά το παρελθόν, η μάχη αυτή θα είναι στο πλαίσιο του εκδημοκρατισμού, του συνδικαλιστικού κινήματος, της δημόσιας διοίκησης. Μιας δημόσιας διοίκησης που η ΑΔΕΔΗ πιστεύει στην αξιολόγηση, στην αξιοκρατία, στην αξιοκρατική επιλογή στελεχών, ούτως ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τις οποίες παρέχουμε προς το λαό, να είναι τέτοιες, τις οποίες θα εξυπηρετούν όλο το κοινωνικό σύνολο και θα είναι προς το καλό του ελληνικού λαού. Του ελληνικού λαού, ο οποίος περνάει τα τελευταία 8 χρόνια πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και εμείς οφείλουμε σαν δημόσιοι λειτουργοί να παρέχουμε όσο των δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες προς το καλό αυτού του βασανισμένου λαού. Ενός λαού που έχει προσφέρει τα μέγιστα και τώρα πλέον πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να δικαιώνεται. Ο αγώνας των δημοσίων υπαλλήλων και γενικά όλων των Ελλήνων εργαζόμενων θα συνεχιστεί και ήδη έχουμε προγραμματίσει μέσα στο Μάιο μια πανεθνική κινητοποίηση όλων των εργαζόμενων της Ελλάδος μαζί με τη ΓΕΣΕΕ, μαζί με τους επιστημονικούς συλλόγους, μαζί με τα επιμελητήρια και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ούτως ώστε να δώσουμε το στίγμα ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να αντέξει άλλο ούτε επιπλέον φορολογήσεις, ούτε επιπλέον μέτρα, ούτε επιπλέον φτωχοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ για όλη τη συμπαράσταση εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων, η οποία για μας θα θεωρηθεί πλέον μια πόλη σταθμός, μια πόλη ορόσημο
δικαίωση των συνδικαλιστικών αγώνων και ειδικά του συνδικαλιστικού αγώνα που δώσαμε τον τελευταίο χρόνο για τον εκδημοκρατισμό της δημόσιας διοίκησης. Ευχαριστώ πολύ. Έξω από το διοικητικό εφετείο Ιωαννίνων, μέλη και εκπρόσωποι νομαρχιακών τμήματων της ΑΔΔ στην Ήπειρο πραγματοποίησαν νωρίτερα και παράσταση διαμαρτυρίας με συνθήματα για την επίμαχη τροπολογία. Σήμερα εδώ στα Γιάννενα υπήρξε μια πρώτη ιστορική, θα έλεγα, απόφαση στον αγώνα που οι δημόσιοι υπάλληλοι κάνουν κατά μιας αυταρχικής τροπολογίας που η κυρία Γεροβασίλη ψήφισε τον περασμένο Σεπτέμβρη, η μοναδική υπουργός από τη μεταπολίτευση και μετά, που τιμωρεί επί της ουσίας το δικαίωμα στην απεργία. Είναι μια πρώτη νίκη του συνδικαλιστικού κινήματος, σημαντική και μια πολύ μεγάλη ήττα της κυρίας Γεροβασίλη και της κυβέρνησης που την κάλυψε. Θέλουμε ως ΑΔΔ να ευχαριστήσουμε όλους τους εργαζόμενους που ήταν εδώ σήμερα, όλους τους εργαζόμενους που ήρθαν από όλα τα μέρη της Ηπείρου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή τον κύριο Λαζαράτο και τον κύριο Τζούμα που βοήθησαν σημαντικά στην εκδίκαση αυτής της υπόθεσης, καθώς και το ίδιο το δικαστήριο που μας έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τα νομικά επιχειρήματα και της άλλης πλευράς. Αύριο έχουμε μια συνάντηση με την κυρία Γεροβασίλη για το ζήτημα της αξιολόγησης και για άλλα θέματα και όπως καταλαβαίνετε αυτό θα βαραίνει αποκλειστικά, θα βαραίνει αποφασιστικά αυτή η απόφαση στην περαιτέρω διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα γίνει. Οι αγώνες των εργαζομένων στο δημόσιο συνεχίζονται. Σας έχω ξαναπεί ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τάσσονται υπέρ της αξιολόγησης, της αποτίμησης του έργου τους, με στόχο τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Σε καμία όμως περίπτωση δεν δέχονται αυταρχικές, αλαζονικές και τιμωρητικές αποφάσεις. Στην απόφαση του διοικητικού εφετείου Ιωαννίνων αναφέρθηκαν με δηλώσεις τους και οι δύο νομικοί από την πλευρά της ΑΔΔ. Περατώθηκε μόλις στο διοικητικό εφετείο Ιωαννίνων η πρώτη πανελλαδικά δίκη σε επίπεδο αναστολής εκτελέσεως για τον αποκλεισμό υπαλλήλου από κρίσεις προϊσταμένων επειδή συμμετείχε σε απεργία που δεν κρίθηκε και δεν προσβλήθηκε ως μη νόμιμη και καταχρηστική. Η απόφαση η οποία εκδόθηκε, απόφαση επί προσωρινής διαταγής ασφαλώς, ρητός επιτρέπει στον υπάλληλο αυτόν να συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία κρίσεως προϊσταμένων από την οποία είχε αποκλειστεί με τη διοικητική πράξη του ΤΕΙ Ήπειρου. Ποια είναι τα επόμενα βήματα σε νομικό επίπεδο? Δεν πρόκειται για μια τελεσίδια? Όχι. Σήμερα ήταν η προσωρινή διαταγή. Έπεται η κρίση του ιδίου δικαστηρίου για την αίτηση αναστολής και μετέπειτα η αίτηση ακυρώσεως. Όμως, με τη σημερινή απόφαση δικαιώνεται ο υπάλληλος πρακτικά σε επίπεδο συμμετοχής σε αυτό που είχε αποκλειστεί. Υπάρχει ένα νομολογιακό δεδομένο, υπάρχει το προνόμιο του δικαστηρίου Ιωαννίνων ότι είναι το πρώτο το οποίο ασχολήθηκε. Ελπίζομαι ότι η νομολογία θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι πήρε μια γενναία απόφαση σήμερα το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Με προσωρινά μέτρα επιτράπηκε σε έναν υπάλληλο να συμμετέχει σε διαδικασία, να αξιολογηθεί και να συγκριθεί με τους συνυποψηφίους του χωρίς να στερηθεί αυτή την ευκαιρία επειδή άσκησε το συνταγματικό του δικαίωμα στην απεργία. Ήταν μια γενναία απόφαση η οποία επικυρώνει στην πραγματικότητα ένα συνταγματικό δικαίωμα αυτό της απεργίας και δεν επιτρέπει στη διοίκηση και στο νομοθέτη εν τέλει να απαγορεύει σε κάποιον υπάλληλο να απεργήσει και γι' αυτό το λόγο να τιμωρείται και να του επιβάλλονται κυρωτικά μέτρα. Του δίνει την ευκαιρία να συγκριθεί και να συναξιολογηθεί με όλους τους άλλους υποψηφίους του. Ευχαριστώ πολύ.